Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας» αυτή την ώρα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε που συντονίζεστε. Μας τιμάει η παρουσία σας και να είστε πάντοτε καλά. Στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στην Κύπρο μέσω του Ρικένα και στο εξωτερικό μέσω του Ρικσάτ. Σας ευχαριστούμε τους όπου γης απόδημους μας, οι οποίοι συντονίζονται αυτή την ώρα, σε όποιο σημείο της γης και αν βρίσκεστε και μας τιμάει η παρουσία σας. 2 ώρες το πρωί ραδιόφωνο, «Εμείς και ο κόσμος μας» ραδιοφωνικά. Όπως κάθε πρωί άλλωστε, 8 με 10 στους 97,2. Και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση στο ΡΙΚ 1 και στο ΡΙΚ ΣΑΤ. Σε επανάληψη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κάθε βράδυ από το ΡΙΚ 2 και στο δορυφόρο γύρω στις 2 τα ξημερώματα, τοπική ώρα Κύπρου. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, «Ο πατήρ Σπυρίδων και η πρεσβυτέρα Ευτυχία» μας περιγράφουν την περίοδο νόσησής τους από την πανδημία του COVID-19. Έχουν περάσει δύσκολα και οι δυο, αλλά και όλη η οικογένεια. Σήμερα είναι εδώ γιατί θέλησαν. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό να μοιραστούν μαζί μας όλη αυτή την εμπειρία και τη δύσκολη περίοδο. Καλησπέρα και στους δυο. Καλώς ήρθατε, πατήρ Σπυρίδων, πρεσβυτέρα Ευτυχία. Την ευχή σας. Να είστε καλά του Κύριου, να έχετε ευχαριστήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και να είστε πάντοτε καλά. Και πριν αρχίσουμε, να ευχαριστήσω θερμά ένα άνθρωπο ο οποίος κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων, στέλνει χριστουγεννιάτικη κάρτα. Ξέρετε, στις μέρες μας αυτές οι χριστουγεννιάτικες κάρτες είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, γιατί όλες οι ευχές πια έχουν γίνει ηλεκτρονικά με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτή η κάρτα με τις ευχές μέσα πραγματικά συγκλονίζει και με τιμά, ως επίσης και ο φάκελος μαζί με τα γραμματόσημα και στο πιστόφυλλο του Αποστολέα. Πράγματα τα οποία εμείς ζήσαμε σε νεαρότερη ηλικία και χαίρομαι πάρα πολύ που θα θυμίζουν σε πάρα πολλούς από εσάς αυτά τα οποία σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας. Είναι από τον κύριο Κώστα Πιερή, ένα από τους λαϊκούς ποιητές μας, ο οποίος είναι εκπληκτικός ως άνθρωπος καταρχάς. Μας κάνει συντροφιά στο πρωινό ραδιόφωνο και τον ευχαριστώ θερμά από καρδιάς. Του στέλνω τα χαιρετίσματά μου στην όμορφη Λεμεσό που διαμένει, στην περιοχή Αγίου Νικολάου. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου κύριε Πιερή, για τις ευχές σας, για τα τόσα καλά που γράφετε μέσα και τα οποία είμαι σίγουρος ότι βγαίνουν μέσα από την καρδιά σας και ο Θεός να σας έχει πάντοτε καλά. Πατήρ Σπυρίδων και πρεσβυτέρα Ευτυχία. Περνάμε δύσκολα τα τελευταία 2-2,5 χρόνια και εσείς το περάσατε και το ζήσατε από πρώτο χέρι. Πότε νοσήσατε, πατήρ Σπυρίδων? Ναι, νοσήσα τον Μάρτιο του φέτος του 2021. Μάλιστα. Είχα πάει στην αρχή και με εξέτασαν, το οξυγόνο μου ήταν κάτω. Ζήτησα εγώ αμέσως να φύγω. Με πιάσε ένα ψυχολογικό και με άφησαν οι γιατροί. Μάλιστα. Αλλά επιδεινώθηκε, έμεινα. Είχα κορονοϊό θετικός και το Σάββατο 20 του Μάρτη μπήκα στο νοσοκομείο όπου έμεινα για 12 μέρες. Το οξυγόνο μου δεν ανέβαινε, κάτι πέσε πολύ κάτω και μετά διασωληνώθηκα. Αλλά να αναφέρω ότι 12 μέρες έμεινα, μου έβαζα μάσκα στο πρόσωπο. Για το οξυγόνο. Και το οξυγόνο ήταν πολύ οδυνηρή αυτή η μάσκα. Δεν σε άφηνε ούτε να ησυχάσεις ούτε να κοιμηθείς. Εγώ αντιδρούσα και την έβγαζα. Αυτήν την περίοδο ήταν και ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Μαζί σας. Μαζί μου. Ναι, είχα πάει στις 20 τη νύχτα του Σαββάτου, 21 είχε έρθει αυτός. Και όταν συναντηθήκαμε μετά, όταν βγήκα και από τη διασωλώνηση και από την αποκατάσταση, μου λέει: Πάτερ, όταν εγώ πήρα, μου είπαν ότι είμαι θετικός, είπα: Πέθανα για κάποια λεπτά ο Αθανάσιος. Μετά είπα, το συνέστημά του. Το συνέστημα, ναι. Μετά είπα να το αντιμετωπίσω κι εγώ όπως αντιμετωπίζουν κι άλλοι και αφέθηκα στα χέρια του Θεού, μου λέει. Το είχε μπει και δημοσίως. Αλλά ρωτούσα για σένα, μου λέει. Ρωτούσα για σένα, αλλά ήσουν αντιδραστικός. Μάλιστα. Λέω, τι θα πείτε, γέροντα. Αντιδραστικός. Έβγαζε τις μάσκες, μου λέει. Του λέω κι εγώ, επειδή έχω μια οικειότητα με τον δεσπότη αυτό, από το 72 το γνωρίζω που ήταν διάκος. Του λέω, συγγνώμη, σεβασμιότατε, εσείς είχατε μάσκα? Όχι, τότε μην μιλάτε, του λέω εγώ. Και εννοείται, ναι, τη μάσκα όπως φοράμε τώρα στο στούντιο της προστασίας ή τη μάσκα οξυγόνου? Όχι, μάσκα οξυγόνου που βουίζει αυτή. Στο Γενικό Νοσοκομείο, ναι, Λεμεσού νοσηλευτήκατε? Όχι, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Ήρθατε εδώ, ε. Λευκοσίας. Και τότε μου είπε ότι εγώ σου στείλα μία μέρα, μου λέει. Ο γιατρός μου είχε πει ότι είναι δύσκολη η νύχτα απόψε για τον πατήρ Σπυρίδωνα και σου στείλα το λείψον του Αγίου Νυχταρίου, μου λέει, να το προσκυνήσεις. Του λέω, το προσκύνησα εγώ. Το στείλω με τον πατήρ Γεώργιο Ζήνωνος, που είναι ο ιερέας στου Αγίου Αναργύρου και υπεύθυνο για το νοσοκομείο. Το προσκύνησα, του λέω, αλλά δεν ήξερα ότι είχε αρχίσει αυτή τη συνομιλία. Ναι, πατέρα μου, λέει, ήταν δύσκολη η κατάστασή σου με του γιατρού. Γι' αυτό και όταν τη 12η ημέρα, 29 του Μάρτη, δεν θυμάμαι αυτέ τι ημέρε,
τις ώρες. Ρώτησα τον γιατρό, ήταν από την Ελλάδα. Γιατρέ, της λέω, δεν ανεβαίνει το οξυγόνο μου. Όχι, πάτερ. Δηλαδή πάμε για... Και έμεινα στο γιά εγώ. Ναι, δυστυχώς, πάτερ, πάμε για διασωλήνωση. Εγώ δεν ήξερα την διασωλήνωση. Μετά όταν έμαθα και όταν έζησα αυτό το πράγμα, είναι φοβερό πράγμα. Δεν ξέρεις αν θα βγεις από εκεί μέσα. Δεν ξέρεις αν θα βγεις. Μου έβαλαν, βγήκα από την πόρτα, στρίψαμε αριστερά. Αυτό θυμάμαι, τίποτε άλλο, δεν θυμάμαι μετά. Τίποτε. Δηλαδή η διασωλήνωση, σε στηρίζουμε το οξυγόνο και μέσα στη διασωλήνωση 12 μέρες εκεί πέρα, οι γιατροί, ναι, σήκωσαν τα χέρια κάποια στιγμή. Είχα πει κάποιους ανθρώπους, κάποιο νοσοκόμα, λέει ο πατής Σπυρίδωνας, ναι, το ξεγράψαμε 2 φορές, λέει. Γιατρός παγκοσμίου φήμης, γνωστός μας, πήρε κάποιο γνωστή γιατρό, τους λέει, ο πάτερ μας φεύγει, της λέει. Του λέει η κοπέλα αυτή, όχι, του λέει, δεν φεύγει αυτή η κοπέλα, δεν υπάρχουν άλλα πράγματα, λέει. Το καρδιογράφημα με εμένα, Λουκά μου, ενώ το καρδιογράφημα δείχνει πάνω κάτω, οριζοντίως. Δηλαδή πρέπει να είχα και ανακοπή καρδίας. Φυσικά δεν μου λένε πράγματα, πολλά πράγματα. Ούτε και οι γιατροί δεν μου λένε πράγματα, ούτε και η πρεσβυτέρα μου τη τραβήξανε. Και ήταν καλά να μιλήσει η πρεσβυτέρα μου, τι αυτό. Ναι. Τι αισθανόσασταν τις 12 μέρες που ήσασταν διασωληνωμένος? Τίποτα. Αντιλαμβανόσασταν την επαφή, τίποτα, με το περιβάλλον? Τίποτα. Ούτε θυμάμαι τίποτα στη διασωληνωμένη. Θυμάμαι τις 12 μέρες που το οξυγόνο μου ήταν κάτω. Το οξυγόνο μου, μετά στη διασωληνωμένη δεν θυμάσαι τίποτα. Ούτε κάποια συναισθήματα που πιθανόν υπήρχαν? Τίποτα, και καλύτερα. Καλύτερα που οι γιατροί το κάνουν αυτό το πράγμα, διότι αν θυμόταν ο άνθρωπος τι περνάει στη διασωλήνωση, θα τρελαθεί ο άνθρωπος. Θα τρελαθείς. Και ξέρετε, στη διασωλήνωση 12 μέρες, εγώ βγήκα στις 9 του Μάρτη, 9 το Απρίλιο. Ναι, 9 το Απρίλιο, συγγνώμη. 29 Μαρτίου, Δευτέρα, βγήκα την Παρασκευή. Δηλαδή, όλη η οικογένεια, η οικογένεια Μαλάκ και όλη η οικογένεια του χωριού του Δάλη, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι με ρωτάνε πόσα παιδιά έχεις πάτε, τους λέω 6.500, όσο είναι το Δάλη. Μάλιστα. Ναι. Και τα μοναστήρια και ο επίσκοπος μας, ο Μητροπολίτης Τριμηθούνος κ. Βαρνάβας, ο πατή Γρηγόρος, ο προσύγγελός μας, και τα μοναστήρια όλα, και γυναικεία και αντρικά μοναστήρια, έκανα προσευχή συνεχώς. Εγώ, Λουκά μου, βγήκα με θαύμα. Δηλαδή, όλα τα προγνωστικά, μου είπε μια γιατρός, πάτερ, ανέτρεψες τα ιατρικά διαγνωστικά, μου λέει. Τι λέω, δεν καταλάβω, τι θέλει να πεις? Μου λέει, τα ανέτρεψα τα ιατρικά διαγνωστικά. Δεν καταλάβα εγώ τι θα πει. Λέω, θα σου το πω. Είσαι ένα τελειωμένος, πάτερ. Ένα τελειωμένος. Πώς ζω τώρα εγώ? Ένα θαύμα είναι αυτό το πράγμα. Και βέβαια και με τις προσπάθειες του ιατρικού και παραιατρικού. Ναι, του ιατρικού, ναι, οι γιατροί εκεί πέρα δίνουν μάχες. Μην μου λένε τώρα κάποιοι για τους γιατρούς και τους νοσοκόμους, τι κάνουν και κάνουν. Όχι, αυτό μεγάλη βλακία και μεγάλη χαζομάρα αυτό το πράγμα. Να λέει κάποιος για τους γιατρούς. Εκεί πέρα έδιναν μάχες και αγωνίζονται. Αγωνίζονται ακόμη. Διότι όταν βγήκα από τη διασωλήνωση εγώ, στις 9 του Μάρτη, άρχισα να φωνάζω. Στις 9 του Απρίλη. Ναι, το Απρίλη, συγχωρέστε. Παρακαλώ. Ο κορονοϊός αφήνει κατάλοιπα και ξεχνούμε πολλές φορές κάποια πράγματα. Δηλαδή αφήνει κατάλοιπα και θα στα πω και μετέπειτα τι κατάλοιπα αφήνει. Όταν βγήκα 9 του Απρίλη, άρχισα να φωνάζω εγώ. Ευτυχία, θέλω να φύγω. Τραβούσα τα σύρματα να τα βγάλω. Ευτυχία, δηλαδή, είμαι 6 μήνες εδώ μέσα. Αισθανόμουν ότι ήμουν 6 μήνες εκεί μέσα. Και σε μια στιγμή φώναζα, δεν με ακούει ευτυχία. Χρήστο, εσύ με ακούς? Ένας φίλος μου, ο Χρήστος ο Πελεκάνου. Χρήστο, έλα εσύ να με πάρεις. Και πήρα τηλέφωνο την πρεσβυτέρα μου, λέει, φωνάζει ο πάτερ. Είναι καλά αφού φωνάζει, λέει. Είναι καλά. Και ήρθε μια κοπελίτσα, πρέπει να γιατρό, νοσοκόμα, μου πήραν το χέρι, μου χαΐδευε το χέρι και μου λέει, πάτερ, είναι Παρασκευή, 9 Απριλίου. Είσαι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας με κορονοϊό. Πρέπει να μείνεις για θεραπεία. Εντάξει,
Και της είπε εντάξει. Τότε κατάλαβα και ήρθε στην πραγματικότητα ότι είναι... Το πριν και το μετά. Ναι, το πριν και το μετά, ναι. Μάλιστα. Ναι. Έρχομαι κοντά σας, πρεσβυτέρα. Όταν το πληροφορηθήκατε, αλήθεια, το συνέστημα... Είναι το βράδυ της Δευτέρας, η ώρα... Συγγνώμη. Παρακαλώ. Η ώρα 10, ναι, 9:30. Η ώρα 10, ναι, ήταν... Επάθαμε σοκ. Ήταν το πρώτο σοκ, αλλά... Είναι εμφανής η συγκίνηση και το αντιλαμβάνομαι και το σέβομαι απόλυτα. Συγχωρέστε μας. Παρακαλώ, τι να σας συγχωρέσουμε. Συγχωρέστε μας εμάς. Τόσους μήνες. Σας συμβάζουμε να ξαναθυμηθείτε όλη αυτή την εμφανίση. Μιλήσαμε και σε άλλα, έτσι, και στο ΡΙΚ πάλι ξανά. Ό,τι έρθει αυτή η ώρα, δεν ξέρω τι μας πιάνει σε αυτό. Και ξέρετε, να περιμένουν κάθε μέρα η οικογένεια μου και όλοι οι γνωστοί, το τηλέφωνο του μεσημέρι που θα πάρω την ευτυχία να τη ρωτήσουν. Να τη πει ο γιατρό. Ναι, πώς πάμε. Γινόταν ενημέρωση κάθε μεσημέρι από τον εντατικολόγο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Μάλιστα. Και το μόνο που μας έλεγαν είναι κρίσιμα σοβαρά. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και τα παιδιά μου τους έλεγαν εσείς να κάνετε τη δουλειά σας και εμείς κάνουμε εδώ τη δική μας δουλειά. Συνέχεια παρακλήσεις, προσευχή, επικοινωνία με τα μοναστήρια, με τους πατέρες. Και συνεχώς προσευχή. Όποιος μας τηλεφωνούσε, προσευχή του λέγαμε. Και με την προσευχή και την πίστη που είχαμε. Ποια ήταν η τελευταία μέρα που είδατε τον πατήρ Σπυρίδων πριν διασωληνωθεί? Ήταν 20 Μαρτίου που έφυγε με το ασθενοφόρο. Α, το βράδυ. Δηλαδή από την μέρα όπου βρισκόταν στον θάλαμο εντατικής θεραπείας, ναι, δεν ξαναπήγατε. Όχι, δεν δικαιούμαστε να πάμε στο πρώην ουρολογικό. Ούτε να πάρουμε τηλέφωνο γιατί. Μιλώντας, χαμήλωνε το οξυγόνο. Ακόμη περισσότερο. Ναι, εμείς επικοινωνούσαμε με τους νοσοκόμες εκεί. Και σας πληροφορούσαν για την κατάσταση. Και πάλι και εκεί μας έλεγαν κρίσιμα. 20 Μαρτίου μέχρι 9 Απριλίου είναι ένας Γολγοθάς. Ο πατήρ Σπυρίδων είπε 6 μήνες, αν μπορούσε να είναι και 6 χρόνια στην αναμονή. Ναι. Πρεσβυτέρια, ευτυχία. Πράγματι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αλλά μας έδινε πάρα πολύ δύναμη. Ο Θεός, η Παναγία, οι Άγιοι, γιατί και εμείς πονούσαμε πάρα πολύ. Πονούσαμε και σωματικά, γιατί ήμασταν και εμείς με κορονοϊό. Νοσήσατε κι εσείς. Ναι, ναι. Εσείς και η υπόλοιπη οικογένεια. Πόσα παιδιά στην οικογένεια καταρχάς? Έχουμε τρία παιδιά. Να σας ζήσουν να τα χαίρεστε. Ναι, δύο κόρες. Ο γιος είναι ο μικρός. Μάλιστα. Η Ελένη, η Μαρία και ο Φιλόθεος. Όταν λέτε μικρός... Είναι φοιτητής. Μάλιστα. Και θα είναι πάντα ο μικρός. Ναι. Αφού είναι στη σειρά. Και νόσησαν και τα παιδιά με κορονοϊό? Όχι, ο τρίτος, ο Φιλόθεος, δεν νόσησε γιατί ήταν στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Που σπούδαζε εκεί. Τον εφέραμε όμως σε δύο μέρες ήρθε. Εκτάκτος. Εκτάκτος. Για τον πατέρα του. Ναι, του τηλεφώνησε ο πατή Γρηγόρης. Του έκοψε το εισιτήριο και ήρθε. Του έκοψε το εισιτήριο και του είπε γρήγορα, έλα πει κάτω Κύπρο, λέει. Διότι ο πατέρας σου είναι κρίσιμα. Πώς περάσατε εσείς την νόσο, πρεσβυτέρα ευτυχία? Όχι και τόσο, γιατί κάνω συνεχώς μεταγγίσεις με θάλασσα μια. Έχω αιμοσυνοπάθεια NH. Μάλιστα. Την εμπάθηση και μου χτύπησε. Ήταν δύσκολο. Ναι, και φρικτούς πόνους σε όλα τα κόκκαλα. Μέχρι τώρα. Πόσο χρονικό διάστημα πέρασε, ένας Μάρτιος, Απρίλιος, Μαΐος... Ναι, από τις 8 του Μαρτίου είμαστε θετικοί, ναι. Νοέμβρης, Δεκέμβρης, είμαστε τον ένα το μήνα τώρα. Και χθες πάλι πήγα στη θαλασσιμία και είπα της γιατρός μου εκεί, μα έχω ακόμα πόνο στα κόκκαλα ή ίσως έχω οστιοαρθρίτιδα, μήπως έχω κάτι ρευματικά. Όχι, λέει μου, είναι από το COVID. Μάλιστα. Οι άλλες δύο κόρες, όλα καλά? Ναι, η πρώτη κόρη είχε πνηλία. Το φάρμακο του κορονοϊού, όπως διαπιστώσαμε κι εμείς, είναι η πνηλία. Η δεύτερη κόρη όμως πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και με τα έντερα της και στην αναπνοή μας έφερναν οι γιατροί έξω από το σπίτι μια ειδική μηχανή και έκαμε εισπνεώμενα με κορτιζόνη. Μάλιστα. Λόγω της κορτιζόνης όμως φούσκωνε
Είχε πρόβλημα με τα ένδυα. Είχε άλλες παρενέργειες. Ναι, πολύ παρενέργειες. Και το να είσαι με COVID και με σωματικά προβλήματα, ναι, και πόνους και να έχετε και την έγνοια του πατρός Σπυρίδωνα. Ναι, δεν κοιμηθούμε καθόλου. Ο οποίος βρισκόταν στην εντατική. Δεν είχαμε ύπνο. Αυτό το μαρτύριο ήταν ατελείωτο εκείνες, ναι, τις μέρες. Τι είναι αυτό που μένει μετά την ασθένεια, πατήρ Σπυρίδων? Α, μετά την ασθένεια, Λουκά μου, εγώ έμεινα στην εντατική. Εκεί είναι το τραγικό. Διότι εκεί στην εντατική βλέπεις ανθρώπους να πεθαίνουν δίπλα σου. Το είδατε με τα μάτια σας? Το είδα, δηλαδή. Λέω, δεν θα συγκινηθώ, λέω, απλά θα το πω. Αλλά δεν μπορώ. Εγώ είδα τα άτομα, ναι, και μπορώ και να πω και τα ονόματα, ας πούμε. Η Γιώτα Θαλασσιμικιά πέρασε μου μπροστά μου, αγωνίζοντα από τις 4 ώρα το μάθα του μετά την ώρα, μέχρι ώρα 7, σταμάτησαν τα πάντα οι γιατροί. Ξέρετε, αυτό που λέτε τώρα είναι συνταρακτικό, γιατί με τη Γιώτα, τη Μακαρίτη. Ξέρετε, έτσι, ναι. Είχαμε πάρα πολύ επαφή. Ναι. Εγώ δεν την είδα καθόλου. Το τελευταίο μήνυμα, ναι, που εγώ της απέστειλα, ναι, ήταν την προηγούμενη μέρα στο Messenger. Ναι. Ευχόμενος τα καλύτερα και την επόμενη μέρα ακούσαμε τα δυσάρεστα. Ναι. Ένας γλυκύτατος, χαμογελαστός, ναι, άνθρωπος, ναι, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ναι, στο τηλεφωνικό κέντρο όπου εξυπηρετούσε τους, ναι, ναι, τους πάντες, πάντες, ναι, 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 με την καλύτερη διάθεση και παρά τα προβλήματά της και ως θαλασσιμικιά η ίδια, ναι, 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 να είναι με το χαμόγελό της και την καλή της καρδιά ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της. Εγώ τους, εγώ ξέρετε, τους μνημονεύω εγώ. Εκεί που είναι. Σαν παπάς, εγώ μνημονεύω, Παναγιώτας. Και ήταν και πολύ μικρή σε 47 χρονών. Και ξέρετε τι του κάνω. Να βλέπεις τον άντρα της και τον γιο της. Να τους βλέπεις μπροστά σου να κλαίνε. Και εσύ να είσαι στο κρεβάτι. Και λες τώρα τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Εγώ τι κάνω εδώ πέρα. Και λέω για να σταματήσουν αυτοί σημαίνει τελείωσε. Διότι σε κάποια στιγμή αγωνίζονται οι γιατροί. Ήμουν εγώ εδώ πέρα, η άλλη σπυριδούλα και η γιώτα εδώ. Μάλιστα. Την έφερα. Στις 7 η ώρα σταμάτησαν τα πάντα. Λέω για να σταματήσω, κοιμήθηκε. Λέω τι κάνω εγώ σαν παπάς, θα κάνω ένα τρισάγιο με τη γιώτα. Είδα όμως και στο πέρα χωριόν, τον Γιώργο του Χατζηγιάνκου, απέναντί μου, είδα τα παιδιά να το χαιρετάνε. Το χαιρετάνε. Και λέω τη νοσοκόμα, συγγνώμη, λέει, τι κάνουν αυτοί. Λέει μου, το χαιρετάνε τον πατέρα του και το σύζυγο, τη γυναίκα. Λέω, γιατί, λέω, το χαιρετάνε. Πάτερ μου, λέει, είσαι διασωληνωμένος. Και οι διασωληνωμένοι που πεθαίνουν μέσα στον ύπνο του. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Βρεθήκαμε με την κόρη του, α πούμε την Ιωάννα, σε ένα φυσιοθεραπευτήριο που κάνουμε. Πώ το λέμε, ευτυχία μου. Φυσιοθεραπείες, ναι. Λέει μου, πάτε Σπυρίδωνα, τι κάνεις, λέω, τι πιάσεις. Λέει, είμαι η κόρη του Γιώργου. Όταν την είδα, άρχισα και λέγα, εγώ κλαίγει και αυτή. Μου λέει, φυσιοθεραπεύτρια, να πάμε, άσε μας να κλάψουμε, της λέω. Πήγα στις 6 μήνες για το μνημόσυνο του Γιώργου. Με πιάσε το κλάμα στο πέρα χωριό, εκεί με τον πατέρα Αντρέα τον Βορκά. Λέει, ένας πάτερ μου να λες δόξα σε Θεό. Μα δόξα σε Θεό, λέω, λέω του. Αλλά θυμήθηκα εγώ ότι θα ήταν και εμένα οι 6 μήνες μου. Και είδα και ακόμα έναν άλλον, δεν θυμάμαι το όνομα του, μίζουν πριν Αντρέας, πέθανε και τον άφησα για 2 ώρες σκόπιμα και μετά τον έφυγα να πω μπροστά μου. Ξέρετε, Λουκά μου, είναι συγκλονιστικό παρά να βλέπεις ανθρώπους να πεθαίνουν δίπλα σου. Και λες τώρα, λέω του Πάτε Γιώργη, λέει μου, Πάτε Γιώργη, να σε κοινωνήσω. Λέω του να με κοινωνήσεις, του λέω, Πάτε Γιώργη, αλλά σου πω και πράγματα. Και ετοιμάστηκα κι εγώ για να φύγω. Δηλαδή, όπως μιλάμε οι δυο μας τώρα, μιλούσα με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου που κοιμήθηκα. Μητέρα μου το 96, ο πατέρας μου πέρσι, το 2020. Και μιλούσα και του λέω, σας παρακαλώ, βοηθήστε με και εμένα να φύγω. Ένα αίσθημα, πώς να περιγράψεις αυτό το πράγμα. Περνάει από μπροστά σας η ζωή, μπροστά, έτσι. Ναι, η ζωή, ναι, μπροστά. Και μέσα στην εντατική είχα και παρεστήσεις εγώ. Εγώ αισθάθηκα ότι ο κορονός τελείωσε. Και έβλεπα τους γιατρούς ότι ερχόντουσαν μέσα οι γιατροί και οι νοσοκόμοι να πάρουν σουβενίρ από τον κορονοϊό. Και εγώ τι πήρα σουβενίρ, πήρα τον κατάλογο. Και μου λέει, γιατί θα πας τον κατάλογο, ρε Σιπάτερ. Διότι είσαστε γραμμένοι και οι γιατροί και οι νοσοκόμοι και οι ασθενείς και κοιμημένοι, θα σας μνημονεύω όλους τους, λέω. Και έκανα κίνηση να σηκωστώ να φύγω και με άφησε, με έρχεται κάτω.
Πάτερ, πού θα πας? Μα αφού τελείωσε ο κορονοϊός, σου λέω. Δεν τελείωσε, πάτερ, ο κορονοϊός. Μα αφού τελείωσε. Είχα παρεστήσεις ότι τελείωσε ο κορονοϊός. Αυτά τα πράγματα. Πρεσβυτέρα, και όταν πληροφορηθήκατε πια ότι ο πατήρ Σπυρίδων έχει βγει από τη διασωλήνωση? Ναι, μας είπαν οι γιατροί να πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας να το δούμε από το τζάμι. Μάλιστα. Εξ αποστάσεως. Ναι. Είχε περάσει από εσάς η βαριά νόσησης και τα συμπτώματα πια? Όχι. Ήμουν θετική για 3 μήνες εγώ. Συνεχώς, αλλά μετά τη 14η ημέρα δεν μεταδίδεις κάτι, αλλά είχαμε μείνει στο σπίτι. Μάλιστα. Μόνο, και έτσι ο γιος μας πήγαινε με άλλον αυτοκίνητο, άλλη ώρα να δει τον πατέρα του, και εγώ πήγαινα με άλλον αυτοκίνητο. Μάλιστα. Να δω στο νοσοκομείο με 2 ξεχωριστά. Γιατί προσέχατε πια? Ναι, ναι. Γιατί έμεινε αλλού ο γιος, μόλις ήρθε από το εξωτερικό. Για λόγους ασφαλείας. Και δεν τον είχαμε εγκολλήσει μέχρι τώρα. Μάλιστα. Που είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και τον χαιρετάμε. Ναι. Πώς λέγεται ο γιος σας? Φιλόθεος. Φιλόθεος. Τον χαιρετάμε στην όχθη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Και όλους εσάς σας αγαπάμε εκεί, να ξέρετε. Και η Ελένη και η Μαρίνη στο Στρασβούργο. Στρασβούργο μας βλέπουμε αυτή την ώρα. Ναι. Χαιρετάμε και τις δυο και να είναι πάντοτε καλά. Θεός να σας δίνει δύναμη. Ο πατέρας και η μητέρα είναι εδώ και είναι καλά, το ξέρετε άλλωστε, το βλέπουμε κι εμείς. Και είναι το συνέστημα μετά από όλη αυτή την πορεία και το Γολγοθά, Πρεσβυτέρα, ευτυχία. Να γίνουμε πιο καλοί χριστιανοί, να προσευχόμαστε πιο πολύ. Να μεν... Και να προσέχουμε. Ναι, και να προσέχουμε πάρα πολύ. Ναι. Και τότε προσέχαμε πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω πώς. Πώς προέκυψε. Ναι, προέκυψε. Εντάξει, 1η Μαρτίου είχα πάει βάλει το εμβόλιο της υπατήριδας λόγω που μεταγγίζομαι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν εγώ το μετάφερα το μικρόβιο. Ναι. Δεν ξέρουμε. Εμβολιαστήκατε μετά την νόσηση και οι δύο? Ναι, ναι. Ναι. Έπρεπε να περάσουν και 6 μήνες, αντιλαμβάνομαι. Ναι, πέρασε. Εγώ δεν έφτασα, Λουκά μου, δεν έφτασα να εμβολιαστώ. Αν εμβολιαζόμουν, πιστεύω δεν θα είχα αυτά τα αποτελέσματα, ναι. Και αυτή την πορεία. Ναι, 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 ναι. Την άσχημη. Δεν λέω το εμβόλιο ότι είναι, εντάξει, το τέλειο, ας πούμε. Αλλά ήμουν ευπαθής ομάδα. Εγώ είμαι καρκινοπαθής, έκανα χείριση καρδίας. Το 2008 οι αρτηρίες μου ήταν καθαρές. Επιπλοκή του αίματος, των πνεύμων, αντί στην καρδία. Κακοήθησε καρκίνο στον όρχη. Έκανα κτηνοθεραπείες στο Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου. Διαβητικός, άπνιες. Που έπρεπε πιο πριν να το έβαζα αυτό. Το μετανιώνετε, ναι, που δεν το κάνατε νωρίτερα. Μην βάλω τη ομάδα. Δεν ήρθε η σειρά μου να το κάνω. Ναι, η διαβητική σειρά. Ήμουν και εγώ επιφυλακτικός για κάποια πράγματα. Αλλά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή ο ιός υπάρχει. Ο ιός υπάρχει. Είναι τεχνικός, μη τεχνικός, δεν με απασχολεί αυτό το θέμα. Τι παίζονται λεφτά και αυτά, όλα αυτά που λες είναι αυτά. Ο ιός υπάρχει. Ο κορονοϊός υπάρχει. Πώς θα προφυλαχτώ εγώ όμως? Πρέπει να πάρω και να προφυλάξω και τους άλλους. Και να προφυλάξω, πρώτα απ' όλα θα προφυλάξω τους άλλους και μετέπειτα τον εαυτό με εμένα. Και όταν δεν προφυλάξω εγώ τους άλλους, αυτό είναι εγωιστικό αυτό το πράγμα. Κρύβει εγωισμό μέσα. Ότι εγώ θέλω τον εαυτό μου μόνο και δεν προφυλάσω τους άλλους. Γιατί αν δεν προφυλάξεις τους άλλους, σημαίνει ότι βλέπεις τον άτομο σου μόνο εσένα. Ναι. Πόσες μέρες μείνατε μετά που αποσωληνωθήκατε στην εντατική? Έμεινα 10-12 μέρες στην εντατική και άλλες 10 μέρες στο πνευμονολογικό. Εγώ ακόμα δεν περπατούσα καθόλου. Δεν περπατούσα καθόλου. Είχα πάρα πολλά προβλήματα και έπρεπε να πάω σε ίδρυμα αποκατάστασης για να περπατήσω. Δηλαδή για 4 μήνες, εγώ μετά 1,5 μήνα ήμουν στο νοσοκομείο και άλλους 2,5 μήνες αποκατάσταση. Πολύ καλό αυτό που είχαμε πάει στην αποκατάσταση. Εντάξει, οι αποκαταστάσεις είναι πάρα πολύ ακριβές. Πάρα πολύ ακριβά. Εκεί πέρα είχα κάνει 80 φυσιοθεραπείες. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, εντάξει, με αγάπη πάρα πολύ. Και ο δεσπότης μας, το λέω ξανά, ο τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας, μας στήριξε και πνευματικά και υλικά θέματα. Ναι, ναι. Ανήκετε στην Ιερά Μητρόπολη Τριμηθούντος. Ναι, ναι. Και πού υπηρετείτε? Στο Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας Ιδαλίου, στο Δάλι. Μάλιστα. Ναι. Αλλά ξέρετε, έπρεπε να βρω δύναμη εγώ εκεί μέσα, διότι πιο πολύ ήταν μεγάλη.
σε ηλικία 80-85 χρόνια, είχαν κάνει το πόδι του ή το χέρι του. Αυτό έπρεπε να βρω δύναμη εγώ να μην με ρίξει κάτω και με ρίξει σε κατάθλιψη και μελαγχολία. Την περίοδο τη φυσιοθεραπεία. Φυσιοθεραπεία, ναι, ναι, ναι. Ξυπνούσαμε το πρωί στι 6 ώρα. Εγώ δεν λαγοκιμόνουμουν, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Εμένα με έναν παππού, τον Πατηχρήστο, τον Χειμωνίδη, πολύ καλό παππού. Εμένα εκεί πέρασαν το γεροκομείο του παππού. Ήταν πιλότο αυτό. Έχασε την πρεσβυτέρα πριν 7 χρόνια. Έχασε το γιο του πέρσι από κορονοϊό, πιλότο και αυτό ο γιο του. Πολλά έχασε ένα γιο πριν χρόνια, άλλο. Πολύ καλό ο πάτερ. Αλλά εκεί πέρα ξυπνούσαμε το πρωί 6 ώρα να φάμε ένα πρόγευμα και μετέπειτα φυσιοθεραπεία, να ησυχάσω λίγο και ξανά φυσιοθεραπεία το μεσημέρι. Αλλά ξέρεις κάτι, εγώ ωφελήθηκα πάρα πολύ από τον κορονοϊό. Πώς? Ωφελήθηκα πάρα πολύ. Με ποιο τρόπο? Έμαθα να προσεύχομαι περισσότερο. Ναι. Στον κορονοϊό σπάζει η κακία σου. Σπάζει ο εγωισμός σου. Σπάζει η αλαζονία σου. Mm. Αποδέχεσαι τους πάντες μετά. Μαθαίνεις και συγχωράς. Πράγματα πολλές φορές που έλεγα, μα είμαι παπάς, είμαι 25 χρόνια παπάς τώρα και δεν με, με υποτιμάνε, δεν με χτιμάνε, δεν με ρωτούν τη γνώμη μου. Αυτά κρυβόταν μέσα εγωισμός αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα δεν τα λέω καθόλου τώρα. Και για πράγματα που θα πούν κάποιοι, τα βλέπω σαν ασήμαντα πράγματα. Και τα περνάω. Έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες. Έχουν αλλάξει και το άλλο, νιώθω μια ηρεμία. Και αυτή την ηρεμία μου το έχουν πει και γνωστά μου παιδιά. Φίλοι μου, πάντα βλέπω μια ηρεμία σε σένα. Πολλές φορές αντιδρούσε για κάποια πράγματα. Τώρα δεν αντιδρούμε τίποτα. Γιατί ίσως. Ναι, δεν βλέπεις. Η ζωή είναι τόσο πολύτιμη. Ναι, ναι, ναι. Που όταν περάσει θάνατο. Στην άλλη, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μην υπάρχει. Ναι. Και ξέρετε κάτι, εγώ πήγαινα κανονικά προς το δρόμο του Θεού, κάπου έστρεψα. Και θα το πω σαν εξοφολόγηση. Βγήκα. Με πήρε ένα κοσμικό πνεύμα, ένα αντιλικό πνεύμα. Τι θα κάνουν τα παιδιά μου, πιάσε το άγχος το αυτό. Και χρειαζόμουν έτσι ένα πνευματικό πάτσο. Ναι, σας τιμά αυτό που λέτε, ξέρετε. Μα δεν είναι θέμα με τιμά. Εντάξει, το βλέπω εγώ τι ωφέλη αν είχα. Και πρέπει, λέω ότι και ο κορονοϊός, ο καθένας που περνάει μια δοκιμασία, μια θλίψη, πρέπει να πει βάθος να βρει τα καλά που έχει μέσα. Οι άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν έξυπνοι. Αξιοποιούσαν τις ευκαιρίες. Ο Γέροντας Παΐσιος, ο Γέροντας Πορφύριος, ο Γέροντας Εφραίων Κατουνακιώτης, ο Φιλόθεος ο Ζερβάκος, ο Άγιος Φιλόθεος Ζερβάκος. Όλοι αυτοί όταν είχαν κάποια αρρώστια ή κάτι, την αξιοποίησαν, δεν αφήναν να φύγει. Και είπα εγώ στον εαυτό μου, πέρασα χείριση καρδίας, καρκίνος κακοήθης. Δεν αξιοποίησα τις ευκαιρίες. Αξιοποίησα 20-30%. Απ, λέω, έχασα τις ευκαιρίες αυτές. Δεν θα χάσω αυτή την ευκαιρία τώρα με τον κορονοϊό. Είναι οδυνηρό πράγμα ο κορονοϊός. Δεν παίζεις με τον κορονοϊό. Είναι δύο πράγματα, ή θάνατος ή ζεις. Αυτά τα δύο. Διότι όταν ήμουν και στην εντατική, στη διασωλήνωση ήταν 20 άτομα εκεί πέρα. Ένα-δύο είμαστε μη διασωλυνωμένοι. Οι άλλοι είναι διασωλυνωμένοι. Και φεύγοντας, εγώ δεν ξέρω αν βγήκαν όλοι αυτοί από εκεί πέρα. Κάποιοι πρέπει να έχουν πεθάνει. Άρα αυτός που βγαίνει από τη διασωλήνωση ή έχει μια θλίψη ή μια αρρώστια, δες μέσα στο βάθος. Έχει πόνο πολύ. Μην λέμε τώρα πράγματα. Έχει πολύ πόνο, αλλά μέσα στον πόνο έχει και πολύ καλά πράγματα. Εγώ βλέπω έτσι τον εαυτό μου, μια ηρεμία, μια ανησυχία. Σας γαλήνευσε. Ναι. Όλη αυτή ναι, ναι. Η οδυνηρή πορεία. Είναι οδυνηρή αυτή, αλλά λέω, ναι, πρέπει να προσέχουμε όμως. Πρέπει να προσέχουμε, ναι. Ναι. Γαλινεύει τον άνθρωπο, τον ησυχάζει και βλέπει ο άνθρωπος ότι το πρόβλημα στις σχέσεις μας μεταξύ μας δεν είναι ο άλλος, είναι ο εαυτός μου. Με αυτόν είναι που πολεμάμε καθημερινά, πατήρ. Κανένα. Και το πρόβλημα πολλές φορές στους πρόβλημα είναι ότι δεν καταλαβαίνουν ότι έχουμε πρόβλημα εμείς ήδη. Με το είχε πει και ο πνευματικός μου, μια από τις σοφρόνες στη Λάρνακα. Με ωφέλεσε πάρα πολύ. Το πρόβλημα μου λέει με σένα είναι ότι δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις πρόβλημα. Όχι, λέω, τι μου λέει τώρα αυτός. Και είχε δίκιο. Είχε δίκιο, διότι όταν κάθισα μόνος μου και είδα τον εαυτό μου στον καθρέφτη, είπα, απ, έχω πρόβλημα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Οι άλλοι έχουν πρόβλημα. Αντιδρά ο άνθρωπος, διότι έχεις να κάνεις με τον παλιό άνθρωπο, με τον παλιό άνθρωπο είναι αυτός σου. Αντιδράς, δεν το δέχεσαι αυτό το πράγμα. Σου φταίει η γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Ποιος δεν σου φταίει, φταίει σου, ο κακός είναι αυτός σου.
Εκείνο είναι που πρέπει να βελτιώσουμε. Εκείνο, ναι. Και εκείνο και τι άλλο. Πρέπει να προσέξουμε και κάτι άλλο. Ότι με λυπεί πάρα πολύ που παλιά ήταν ας πούμε, η δεξιά-αριστερή και σκοτώνονταν. Τώρα είναι εμβολιαστές και μη εμβολιαστές. Αυτό είναι λυπηρό. Λυπηρό πράγμα αυτό το πράγμα. Και... Σπάζει η κοινωνία προσώπων. Είναι αχρίαστο. Είναι αχρίαστο αυτό το πράγμα. Θέλει να σεβαστούμε ο ένας τον άλλο. Και ξέρετε κάτι, έχω ανθρώπους που δεν θα πάρουν εμβόλιο. Έχω γιατρό, καλέ. Που πάτερ μου, εγώ δεν θα το βάλω. Μου λέει, προβληματίζεται, μου λέει γιατρός. Αλλά έβαλα τους γονείς μου και τους αδερφούς μου που είναι παχουλοί, μου λέει, και του έβαλα το εμβόλιο. Και με παράτρινε και εμένα και την ευτυχία και πρεσβυτέρα μου, πάτερ μου, εσείς θα βάλετε το εμβόλιο, μου λέει. Είσαστε ευπαθείς ομάδες. Και πρέπει να προφυλαχθείτε εσείς. Τότε θα έρθω σε ρήξη με έναν άνθρωπο και άλλα άτομα. Αλλά προσέχουν όμως. Δηλαδή, ναι, δεν θα βάλω το εμβόλιο, λέει σου, αλλά προσέχει. Προσέχει, θα κάνει το ράπι. Θα κάνει το ένα, θα κάνει το αυτό και προσέχει τις κινήσεις που θα πάει. Θα φορέσει τη μάσκα του, θα φορέσει τη μάσκα του, αποστάσεις. Ναι, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και θα απέχει από κοινωνικές. Σέβομαι τους, αλλά λέω ότι. Εντάξει, δεν είναι κάτι το πνευματικό το εμβόλιο που έγινε όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το συνέδεσαν και οι επίσκοποι και οι ιερείς αυτό το πράγμα. Το συνέδεσαν κάτι πνευματικό και είναι ο Αντίχριστος. Είναι θέμα δικό μου, εμένα σαν παπάς τώρα εγώ. Ξέρετε όμως, έχουν τη δύναμη να παρασύρουν ή με την καλή έννοια να πάρουν μαζί τους και να επηρεάσουν κόσμο. Ναι, αλλά έχουμε ευθύνη εμείς, σαν ποιμένες που είμαστε, και εμείς σαν ιερείς αλλά και αρχιερείς, να ποιμένουμε το λαό μας κανονικά και ξεκάθαρα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, ότι το εμβόλιο είναι κάτι ιατρικό. Παραδείγματος χάρη να πω κάτι. Χάλασε το αυτοκίνητο μου εμένα. Και φώναξα τον μηχανικό να έρθει. Του λέω, βάλουμε τους πόλους, μου λέει πάνω. Του λέω, δεν είναι η πόλη, δεν είναι η μπαταρία. Ένα λεπτό, πάτερ μου λέει. Του είχα αφήσει τελείω να λείψει από βενζίνη. Έλειψε. Χτυπάει από κάτω, λέει μου, θα δούμε την σωλήνα που στέλνει το. Χτυπάει από πάνω, χτυπάει από κάτω. Μου λέει, ξεκινάω τώρα, μου λέει. Ξεκινά, ναι, δώσαμε βενζίνη, μου λέει. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το ξέρα. Ο καθένας με την ειδικότητά του. Μάλιστα. Τώρα εγώ σαν παπάς, είμαι γιατρός εγώ, είμαι φαρμακοποιός, είμαι χημικός τίποτε, είμαι βιολόγος τίποτε, δεν ξέρω. Το έργο μου εμένα σαν παπάς, η βασιλεία των ουρανών, να οδηγήσω τους ανθρώπους και τον εαυτό μου εμένα να πάρουν τη χάρη του Θεού. Τα άλλα θέματα είναι ιατρικά θέματα, δεν είναι θέμα δικό μου τώρα. Τι θα κάνουν οι γιατροί, δεν είναι θέμα δικό τους. Και είναι καλό να τα ξεκαθαρίσω αυτά τα πράγματα. Και χαίρομαι που και οι ιερείς αλλά και οι επίσκοποι τα ξεκαθαρίζουν αυτά τα πράγματα. Τα ξεκαθαρίζουν διότι είναι λυπηρό πράγμα να συνδέουμε. Εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του, αλλά συνδέεις τώρα. Ακούω πολλά πράγματα. Γάμο. Όχι είναι ο Αντίχριστος, όχι είναι μέσα υπάρχουν έμβρια, όχι είναι ο διάβολος μέσα στο έμβριο. Είναι μπορεί να προφυλάσσει τα ευλογημένα. Ναι. Είναι προσωπικό του καθενός. Σαφέστατα και σεβαστό, αλλά ναι. Σώζει ζωές. Σώζει ζωές. Ναι. Είναι αποδεδειγμένο στα εκατομμύρια ναι. των ανθρώπων ναι. παγκοσμίως και όχι σε αυτό το μικρό νησί μόνο. Όχι, ναι, ναι. Όπου ναι. εδώ είμαστε όπως και παντού όλοι απαραίτητοι. Ναι. Ναι, δεχόμαστε τον καθένα μας. Ναι. Και χρειαζόμαστε. Ναι. Και δεν θα πρέπει να λείπει κανείς. Θερμές ευχαριστίες στην καλή συνάδελφο Ευγενία Σεργή για την επαφή σήμερα με τον πατέρα Σπυρίδωνα και την πρεσβυτέρα Ευτυχία. Την ευχαριστώ πάρα πολύ και για την εισήγηση του θέματος και να είναι πάντοτε καλά και τους καλούς συναδέλφους στην πρωινή εκπομπή της πρώτης ενημέρωσης. Τι είναι αυτό που ως μήνυμα δίνουμε, πρεσβυτέρα Ευτυχία? Ότι να μην χάνουμε την πίστη μας και ότι με την προσευχή γίνονται θαύματα. Δεν βλέπουμε τα καθημερινά. Να προσέξουμε να γίνουμε καλοί χριστιανοί, γιατί ως πρεσβυτέρα εγώ που έκανα πάρα πολλά λάθη και προσπαθώ να τα διορθώσω. Μάλιστα. Πώς αλλάζει τον άνθρωπο? Ο πατήρ Σπυρίδων είπε ότι αυτό που πρέπει να διορθώσουμε είναι το εμείς. Πώς αλλάζει τον άνθρωπο όλη αυτή, αυτός ο Γολγοθάς? Ταπείνωση, ναι. Πρέπει να ταπεινωθούμε. Να μην είμαστε εγωιστές. Να γίνεται πάντα το δικό μας. Τι συμβουλεύετε τους πιστούς και το ποιμνιό σας? Για μένα, ναι. Να προσέχουν. Να προσέχουν και η ζωή είναι πολύ γλυκιά. Είναι καλή ζωή και περνάει πολύ γρήγορα. Και αν έχουμε κάτι με κάποιον,
να πάμε να συμφιλωθούμε. Δεν ξέρουμε αν την άλλη μέρα θα ζούμε. Τι τους λέτε όταν έρχονται στο ναό ή και κατηδίαν? Αυτό που είχα πει προηγουμένως, ναι. Να προσέχουμε πάρα πολύ. Να προσέχουμε από αυτήν την πανδημία. Να προσέχουμε πάρα πολύ. Σεβόμαστε τους ανθρώπους που, εντάξει, που βάζουν το εμβόλιο. Σεβόμαστε και αυτούς που δεν το βάζουν το εμβόλιο. Αλλά να προσέχουμε πάρα πολύ. Να μην έρχομαστε σε κόντρες. Να έχουμε μεταξύ μας επικοινωνία. Να μην σπάσει αυτή η επικοινωνία. Είναι λυπηρό πράγμα. Είναι λυπηρό πράγμα αυτό. Η κοινωνία προσώπων, η Αγία Τριάδα, είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Έχουν κοινωνία προσώπων μεταξύ τους. Ξέρετε κάτι, όταν περπατούσε ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος, βρήκε ένα κρανίο. Και άρχισε να κουβεντιάζει με το κρανίο και ήταν, του λέει: Ποιος εσύ, είμαι ιερέας των ειδώλων. Ναι, πού βρίσκεσαι, στον Άδη, κόλαση. Τι είναι η κόλαση, του λέει. Είμαστε δεμένοι πλάτη με πλάτη. Δεν βλέπουν το πρόσωπο ένα στο άλλο. Δηλαδή, να έρχομαι σε αντίθεση με αυτά τα πράγματα, να σεβαστούμε ένα τον άλλο. Και πιστεύω, εντάξει, και το κράτος και η Ελλάδα και η Κύπρος αγωνίζονται, εντάξει, για το θέμα να προφυλάξουμε τους ανθρώπους. Αλλά πιστεύω, αν χτυπούσα στο φιλότιμο τον Έλληνα, θα πετυχαίναν περισσότερα πράγματα. Το φιλότιμο είναι μια ελληνική λέξη, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά αλλού, ναι. Αν πάρτουμε το φιλότιμο τα ευλογημένα. Εντάξει, φυσικά θα μου πει. Μα πρέπει να προφυλαχθούν. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ναι, τρέχει κάποιος 100 χιλιόμετρα, σου λέει το κράτος να τρέχεις. Μα πας 160, θα σκοτώσεις τον άλλο. Θα το σκοτώσεις τον άλλο. Και εσύ ο ίδιος. Και εσύ ο ίδιος, ναι. Άρα προφυλασσόμαστε, να προφυλαχθούμε πάρα πολύ από αυτό το πράγμα. Να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό. Διότι ο κορονοϊός δεν ξέρω αν θα φύγει. Όπως βάζουμε το εμβόλιο της γρήπης. Το βάζω και εγώ κάθε χρόνο. Μήπως θα βάζουμε το εμβόλιο του κορονοϊού κάθε χρόνο. Εύχομαι να μην υπάρχει. Εύχομαι όπως ήρθε να φύγει. Αμήν. Αν δεν φύγει όμως, να μάθουμε όμως να ζήσουμε. Με αυτή την και να αποφυλαχθούμε, ναι, ο καθένας από εμάς. Ναι, ναι. Αν τα καθήκοντά τους το επιτρέπουν αυτή την ώρα, πιθανόν νοσηλευτές και ιατροί να παρακολουθούν ίσως την εκπομπή και να σας βλέπουν. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να τους δώσετε? Καλή δύναμη στους νοσηλευτές και στους γιατρούς. Και εγώ προσεύχομαι για αυτούς. Να τους δίνει ο Θεός κουράγιο και υπομονή. Δίνουν μάχες. Δίνουν μάχες με το θάνατο. Και να δείχνουμε κατανόηση εμείς, οι ασθενείς πολλές φορές θα πάμε ή στις πρώτες βοήθειες θα πάμε στους γιατρούς, να δείχνουμε κατανόηση στους γιατρούς. Και να προσευχόμαστε, λέγει και ο Ρόνος Παπαδίδης, προσεύχομαι να φωτίζει ο Θεός, λέει, τους γιατρούς, να φωτίζει τους φαρμακοποιούς, να βρίσκουν φάρμακα, να θερμεύουν τους ανθρώπους. Ο Μητροπολίτης Λεμεσού, ο Δεσπότης. Ναι. Στη μετέπειτα επικοινωνία σας. Ναι, να προσέχουμε, λέει, ναι. Να προσέχουμε πάρα πολύ. Να προσέχουμε, ναι. Φυσικά δεν θα πάρει θέση ούτε για το εμβόλιο ούτε για το ημιεμβόλιο, αλλά αυτός που κόβει το μυαλό του με αυτά που λέει, καταλαβαίνει. Μπορεί να έχει την κρίση του και να αντιληφθεί. Φυσικότατα, ναι. Ο ίδιος ο Εφραίν ο Βατοπεδινός όμως, ο Εφραίν μίλησε ξεκάθαρα. Και μίλησε ξεκάθαρα, διότι αυτός, καλά, εγώ θαύμα βγήκα. Ο Εφραίν, ο ηγούμενος Βατοπεδίου, είναι θάμα το θαυμάτο. Διότι αυτός είπατε και σε ψημία. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είπε ξεκάθαρα το θέμα του εμβολίου. Και παρότι ήταν και τους πατέρες στη Μονή, 120-130 πατέρες, να το βάλει το εμβόλιο. Να εμβολιαστούν. Αφού πατέρες δώσαμε υπόσχεση, υπακοή άκρη θανάτου, λέει. Άρα, υπακοή άκρη θανάτου. Ναι. Τι σας λένε οι πιστοί όταν έρχονται κοντά σας και ίσως αυτοί που, που δεν έχουν εμβολιαστεί? Ναι. Ποιες είναι οι ανησυχίες που έχουν? Χαίρονται πάρα πολύ που με βλέπουν, με αγκαλιάζουν, ναι, συγκινούνται πάρα πολύ. Την πρώτη φορά που πήγα, άρχισε να κλαίει ο κόσμος. Ήταν πολύ αγάπη από τον κόσμο. Ποια ήταν η πρώτη φορά που λειτουργήσατε ξανά? Μετά από 5 μήνες, 6 μήνες. Ναι, 6 μήνες, τη ναι. Θυμάστε εκείνη την Κυριακή? Τη θυμάμαι, ναι. Τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, διότι όπως έκλαιγα εγώ, έκλαιγε και ο κόσμος. Ναι. Διότι. Οι δικοί σου άνθρωποι, ναι. Είναι οι δικοί σου άνθρωποι αυτοί. Που προσεύχονταν αυτό και εγώ τους ευχαριστώ και δημοσίως και τον κάθε έναν προσωπικά. Τους ευχαριστώ διότι η προσευχή είναι αυτή που με έβγαλε από τη διασωνή και μου άλλαξαν και το όνομα. Ο πατήρ Σπυρίδων με φωνάζει ο πατήρ Λάζαρο. Μάλιστα. Ναι. Η δική σας πορεία και το πρόβλημα επηρέασε ανθρώπους που πιθανόν να μην ήθελαν να εμβολιαστούν? Ναι, έχουμε ανθρώπους που. Ναι, προβληματίζονταν για το θέμα του εμβολίου και προχώρησε στο εμβολιασμό, ναι. Έχουμε ανθρώπους όμως, είναι λίγοι αυτοί,
Εντάξει, έμειναν στην θέση τους να μην εμβολιαστούν. Τι τους λέτε, τους σέβομαι. Τους σέβομαι. Σαφέστατα και τους σεβόμαστε. Τους σέβομαι πάρα πολύ. Είναι... Αλλά τους λέω, η εμπειρία δική μου είναι θάνατος και ζωή. Μάλιστα. Γι' αυτό τους λέω, ναι, το εμβόλιο σε προφυλάσσει από τα χειρότερα πράγματα. Ναι. Τι σας απαντούν, πατήρ Σπυρίδων. Εντάξει, έχουν και αυτές τις απαντήσεις τους. Εντάξει, τι ναι. σας λένε, πάτερ μου και άλλοι γιατροί και άλλοι επιστήμονες αναφέρουν άλλα πράγματα, μου λέει. Και όλα αυτά, εντάξει, καθένας σεβασμό. Δεν θα έρθω σε ρήξη. Δεν θέλω αυτό. Μα δεν είναι αυτό το, δεν το θέλω αυτό, ζητούμενο. Άνεστα. Αλλά ξέρετε κάτι όμως. Παρακαλώ. Λυπούμε πάρα πολύ που κάποιοι, ας πούμε, παροτρύνωση ανθρώπους να μην εμβολιαστούν για θέμα θρησκευτικότητας. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος μεγάλο και έχουμε θανάτους. Θανάτους δηλαδή έχουμε περίπτωση που έφυγαν 6 παιδιά. Άλλος έφυγε 4 παιδιά. Τη γιορτή Αποστόλου Ανδρέα ήταν η κηδεία του. Τώρα πρόσφατα, προχθές. Λεγόταν Ανδρέας. Λεγόταν Ανδρέας, ναι. Δηλαδή, και παρότρεναν και κάποιοι, συγχωρέστε με, γερείς. Που, πάτερ μου, μην πεις τίποτα καλύτερα, μην παροτρύνεις τίποτα, διότι μετέπειτα εσύ θα είσαι η αιτία για να πεθάνει ο άνθρωπος. Ποια είναι η θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Τριμηθούντος, επί τούτου. Ο δεσπότης μας, εντάξει, δεν μας είπε τίποτα, μας σεβάστηκε. Ναι. Δεν αισθάνομαι, εντάξει, δεν το κουβεντιάσαμε. Ο πατή Γρηγόριος όμως, ο προσύγκυρος μας, έχει βάλει, όπως μας έχει πει και τα εμβόλια. Ο δεσπότης μας δεν είναι άνθρωπος που θα σε επιβάλλει. Μας σέβεται πάρα δεν πολύ. Δεν είναι και αυτός ο ρόλος του άλλωστε. Ναι, ναι, ναι. Είναι από μοναστήρι, έχει σπάσει το θέλημά του. Εμείς αισθανόμαστε πάρα πολύ άνετα όταν λειτουργούμε μαζί με τον δεσπότη μας, τον Τριμηθούντα Βαρνάβα. Και έχει πάρα πολύ αγάπη. Αλλά δεν το κουβέντιασε. Μάλιστα. Ούτε παρότρινε για εμβόλιο, ούτε παρότρινε να μην βάλει εμβόλιο. Ναι, 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 ναι. Και το χαίρομαι αυτό το πράγμα, διότι είναι η πιο καλή αυτή. Ναι. 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 Αυτά τα παραδείγματα όμως, όπως εσείς, η πρεσβυτέρα, ναι. οι δύο σας κόρες, και δυστυχώς ανθρώπων που έφυγαν και δεν τα κατάφεραν. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτά τα οποία ίσως θα πρέπει να μας βάλουν να σκεφτούμε ναι. σε διαφορετική βάση. Ναι. Όχι πιο λογικά, γιατί όλοι σκεφτόμαστε. Είμαστε λογικά όντα. Όλοι ναι. και έχουμε κρίση και μπορούμε να σκεφτούμε. Πρεσβυτέρα, η καθημερινή προσπάθεια της ζωής σας με το πρόβλημα της μετάγγισης δεν είναι εύκολη. Ναι, δεν είναι εύκολη, αλλά μου δίνει δύναμη ο Θεός και έτσι. Δεν λέω ότι έχω κάτι. Είναι εκπληκτικό αυτό που ναι. λέτε όμως, ξέρετε. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς θα τα παρατούσαμε. Όχι, δεν τα παρατάω πολύ εύκολα. Και το χαμόγελο που έχετε. Ναι, επίσης. Να σας πει και ο πάτερ, δεν ξέρω. Είναι, είναι περιζήτητη στο χωριό μας. Γιατί η αλήθεια. Ναι, ναι, λέει ο Άγιος, ο πατήρ Εμιλιανός, ο Σύμπονο Πετρίδης, ο Μακαριστός, ένας Άγιος Γέροντας. Ποιος είναι περιζήτητος άνθρωπος, ο ταπεινός, ο χαριτωμένος, που έχει μια καλή κουβέντα να πει. Αυτά τα έχει η παπαδιά μου. Δεν είμαι και πολύ καλή. Και τις εμπιστεύονται, θα το πω αυτό το πράγμα. Τις εμπιστεύονται πράγματα που δεν μου εμπιστεύονται εμένα που είμαι παπάς. Ρεζίλει αυτό. Δεν συμφωνεί. από πού κατάγεστε, πατήρ Σπυρίδων? Από το Δάλι. Γέννημα Θρέμα. Γέννημα Θρέμα, ναι. Εσείς, πρεσβυτέρα? Όχι, εγώ είμαι από το Γούρι. Μάλιστα, από το χωριό. Πάνω στο Ορεινό. Που είναι ο Μαχαιράς. Μάλιστα. Εύκολη πορεία της ιεροσύνης ή, αν θέλετε, το να δέσεις τη ζωή σου και τα δεσμά με το γάμο με έναν άνθρωπο της Εκκλησίας. Και... Όχι, δεν είναι πολύ εύκολη. Πολύ δύσκολη. Αλλά... Το ρωτάω με πολύ σεβασμό, ναι. να ξέρετε, και χωρίς ίχνος περιέργειας. Ναι. Απλά για να βγουν και τα σωστά μηνύματα. Ναι. Όχι, δύσκολο, γιατί και όταν ήταν και μικρά τα παιδιά, ο πάτερ έπρεπε να είναι στην εκκλησία και έτσι έτρεχα εγώ τα παιδιά. Φυσικά δεν εργαζόμουν, ήμουν νοικοκυρά. Μάλιστα. Και έτσι πάρα πολλές ώρες έλειπε από το σπίτι ο πάτερ. Και αναλάμβανα όλα σχεδόν. Μάλιστα. Πατήρ Σπυρίδων, είμαι σίγουρος ότι απόψε είναι και ο Εσπερινός για την Αγία Άννα. Αγία Άννα, ναι. ναι. Μάλιστα. Που είναι προστάτηδα και όποιος την επικαλείται, για άτεκνα ζευγάρια. Ναι. Η μητέρα ναι. της Θεοτόκου. Στη Θεοτόκου, ναι, ναι. Και έχουν οποία... πολλά γεγονότα που έμειναν έγκυες, έτσι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Στις 9 Δεκεμβρίου, λοιπόν, εορτάζουμε τη σύλληψη της Αγίας Άννης, στην ημέρα δηλαδή που έμεινε έγκυος η Αγία Άννα, τη μητέρα όλου του κόσμου, τη μητέρα μας, την Παναγία. Η Παναγία η μάνα μας, καλέ. Μάλιστα. Και εγώ το είδα αυτό το πράγμα, είδα και την επέμβαση έτσι της Παναγίας, της μάνας μας, ναι. Μάλιστα. Το είδα και στην εγχείρηση καρδίας που είχα κάνει το 8, όταν μπήκα μέσα, θα το πω τώρα, όταν μπήκα μέσα στην χειρουργείο, αφού εκεί πέρα είσαι νεκρός. Εκεί πέρα αισθάνθηκα, είδα μία γυναίκα με μαύρα ρούχα μέσα. Με μαύρα ρούχα. Και λέω, ποια είναι αυτή, λέω. Και το είπα στην Παναγία μετά που έγινε 5 του Ιούλη, σε 6-7 το ανάφερα αυτό το πράγμα. Η Παναγία με προστάτευσαν και εκεί πέρα. Και με προστάτευσαν και τώρα μαζί και με τον κορονοϊό. Γι' αυτό να την επικαλούμαστε, διότι πέρασε πολλά αυτή, καταλαβαίνει τον πόνο, σταυρώθηκε και ο γιος της, έζησε τον θάνατο και μπορεί έτσι να δώσει παρηγοριά και σε ανθρώπους που έχουν κάποιες δυσκολίες, κάποιες αρρώσκες ή και ακόμα θάνατο. Είχαμε πρόσφατα έτσι ένα θλιβερό γεγονός, 14 χρονών στο χωριό μας, ο Πέτρος, το βρήκανε απαγχωνισμένο. Να δώσει ο Θεός, έτσι, η Παναγία να δώσει κουράγιο και στον Κυριάκο και στην Ελένη. Οι Άγιοι Θεοπάτορες, η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακείμ. Πόση προσευχή κάναν αυτοί. Λέει μέσα ο Γέροντας ο Παΐσιος ότι αν μπορούσε, λέει, θα έπαιρνε το όνομα Ιωακείμ. Διότι προσευχήθηκε ο Ιωακείμ, πήγε να προσευχηθεί, προσευχήθηκε και η Παναγία και συνήρθε το ανδρόγυνο, λέει, χωρίς ειδονή. Γι' αυτό και βγήκε η Παναγία, η μάνα μας. Μάλιστα. Αν και δίνεται καμία αναφορά σε κάποιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για το πρόσωπο της μητέρας της Θεοτόκου, όχι, της Αγίας Άννας. Είναι ένα, λέει ο πατήρ μου, εσύ ο Αγιορείτης, η Παναγία είναι ένα λευκό, μια λευκή σελίδα. Μάλιστα. Τίποτα. Εν τούτης κατέχει περίοπτη θέση στην ευσέβεια της Εκκλησίας μας. Παρακαλώ, καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Των παιδιών και της μητρότητας. Ναι. Και πολλές είναι και αφηγήσεις των μοναχών της Κίτης της, στην Αγία Άννα, στον Άγιο Όρος. Γίνονται θάμανα. Έχουμε περιπτώσεις, εγώ γνωστά μου παιδιά, που δεν έκαναν παιδιά. Μάλιστα. Και ενώ έχουμε περίπτωση που υιοθετήσαν ένα παιδάκι, και που όταν πήγαν να απογράψουν τα χαρτιά για υιοθεσία, η Γεωργία μην είναι έγκυος. Μάλιστα. Και λέει μου, θα κρατήσουμε και το ένα το παιδάκι και θα γεννήσουμε και το άλλο το παιδάκι. Έτσι είναι. Είναι ευλογία και χαρά. Εσείς το ξέρετε έτσι, καλύτερα. Παρακαλώ, καλή συνάδελφη στο κοντρόλ, το ιστορικό της συλλήψεως και ο βίος της Αγίας Άννας. Στις 9 Δεκεμβρίου εορτάζουμε τη σύλληψη της Αγίας Άννης, την ημέρα δηλαδή που έμεινε έγκυος η Αγία Άννα, την μητέρα όλου του κόσμου, την Παναγία. Αν και δεν γίνεται καμία αναφορά σε βιβλίο της Καινής Διαθήκης για το πρόσωπο της μητέρας της Θεοτόκου, εν τούτης κατέχει περίοπτη θέση στην ευσέβεια της Εκκλησίας μας. Για τη μητέρα της Θεοτόκου, λοιπόν, δεν αναφέρουν τίποτα σχετικό τα Ευαγγέλια, ούτε τα υπόλοιπα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Σύμφωνα όμως με την παράδοση της Εκκλησίας, ο πατέρας της, ο Ματθάν, ήταν ιερέας, ο οποίος ιεράτευε την εποχή της βασιλείας της Κλεοπάτρας και Σαπόρου, βασιλέα των Περσών. Τη μητέρα της την έλεγαν Μαρία και είχε δύο αδελφές, τη Μαρία και τη Σοβίν. Η Μαρία, αφού παντρεύθηκε στη Βιθλεέμ, γέννησε εκεί την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Η Αγία Άννα, που καταγόταν από τη φυλή
του Λεβί, παντρεύθηκε στη Γαλιλαία τον Ιωακήμ από τη φυλή του Ιούδα. Το ζευγάρι δεν είχε παιδιά και παρακαλούσε το Θεό να του χαρίσει ένα. Η Αγία Άννα ήταν μια γυναίκα που δοκιμάστηκε όσο και πολλές σύγχρονες γυναίκες που αδυνατούν να γίνουν μητέρες. Πόνεσε, έκλαψε και προσευχήθηκε στο Θεό να ακούσει την επιθυμία της. Σύμφωνα όμως με το προαιώνιο σχέδιο του Θεού, ο οποίος επιθυμούσε να ετοιμάσει ένα πάναγνο κατοικητήριο για να κατασκηνώσει μαζί με τους ανθρώπους, δεν επετράπει από την αρχή στον Ιωακήμ και την Άννα να αποκτήσουν απογόνους. Και οι δυο είχαν φτάσει σε προχωρημένη ηλικία και είχαν μείνει άτεκνοι. Δεν έπαψαν όμως να παρακαλούν το Θεό να τους λυτρώσει από το όνειδος της ατεκνίας. Γιατί τον καιρό εκείνο ήταν μεγάλη ντροπή να είναι κάποιο ζευγάρι άτεκνο. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου όμως, ο Θεός έστειλε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στον Ιωακήμ που είχε αποσυρθεί σε ένα βουνό, όπως και στην Άννα που θρηνούσε τη δυστυχία της στον κήπο τους, για να τους αναγγείλει ότι επρόκειτο σύντομα να εκπληρωθούν στο πρόσωπό τους οι παλιές προφητείες. Δηλαδή θα γεννούσαν τέκνο που προοριζόταν να καταστεί η αυθεντική κυβωτός της Καινής Διαθήκης, εννοώντας φυσικά την υπεραγία Θεοτόκο. Η Αγία Άννα λοιπόν αξιώθηκε να έχει τη μεγάλη τιμή και ευτυχία να αποκτήσει μοναδική κόρη, τη μητέρα του Σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Έτσι η ευσεβής Άννα γέννησε μετά από 9 μήνες στις 8 Σεπτεμβρίου ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Στις 8 μέρες ήταν συνήθεια στους Εβραίους οι γονείς του παιδιού να καλούν τους ιερείς να τους φιλεύουν και να δίνουν το όνομα του παιδιού. Σύμφωνα με τη συνήθεια αυτή, ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα καλέσαν τους ιερείς, τους φίλεψαν και έδωσαν όνομα στη θυγατέρα τους. Την ονόμασαν Μαριάμ. Το όνομα Μαριάμ σημαίνει δώρο και ελπίδα. Ήταν η πιο Άγια γυναίκα, άφθαρτη και αμόλυντη και γι' αυτό λέγεται Παναγία. Αφού η Αγία Άννα απογαλάχτισε τη Θεοτόκο και την αφιέρωσε στο Θεό, εκείνη πέρασε την υπόλοιπη ζωή της με νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες προς τους φτωχούς. Τέλος, ειρηνικά παρέδωσε στο Θεό την ψυχή της, κληρονομώντας τα αιώνια αγαθά. Η παράδοση πληροφορεί ότι η Θεοπρομήτωρ Άννα πέθανε σε ηλικία 69 ετών και ο Ιωακήμ 80. Η Θεοτόκος ήταν 11 ετών όταν έμεινε ορφανή και από τους δύο γονείς της. Βρισκόταν ακόμη στο ναό των Ιεροσολύμων. Περικαλή ναό προς τιμή της Αγίας Άννας έχτισε στην Κωνσταντινούπολη το 550 μετά Χριστό ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Από τμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκονται στην ομώνυμη μονή Λιγαριάς Λαμίας και στη μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής. Επίσης, από τμήματα υπάρχουν σε πολλές μονές του Αγίου Όρους καθώς και αλλού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά 3 φορές την Αγία Άννα κατά τη διάρκεια του εορταστικού κύκλου. Στις 9 Δεκεμβρίου τη σύλληψή της, στις 25 Ιουλίου την κοίμηση και στις 9 Σεπτεμβρίου μαζί με τον σύζυγό της Ιωακήμ. Χρόνια πολλά σε όλες όσες αύριο έχετε την ονομαστική σας εορτή και η Αγία Άννα πάντοτε να σας ευλογεί, πατήρ Σπυρίδων. Ναι. Και να είναι στο πλάι σας. Η Ιερά Μητρόπολη στριμηθούντος και το έργο της είναι 365 μέρες το χρόνο. Ναι. Είναι δίπλα στους πιστούς και όσους έχουν ανάγκη και χρειάζονται. Τους χαιρετισμούς μας στο Δεσπότη. Θέλω να αναφερθούμε και λίγο σε μια σειρά από δημοσιεύσεις και βιβλία που μας φέρατε. Α, ναι, και τα μνημόσια είναι του κύριου Νικού Νικολαίδη που καταγράφει μέσα την ωφέλεια των μνημοσύνων. Πώς είναι ωφέλεια να έχουν τα μνημόσια είναι άγερος και κοιμημένος μας. Μάλιστα. Διότι και κοιμημένοι μας, εμείς βάζουμε μέσο προς το Θεό για να τους λυτρώσει και να τους κατατάξει εν χώρα ζώντων. Μάλιστα. Και εδώ ναι. οι λογισμοί μιας οσιακής ψυχής του Ιωάννου της Κροστάνδης. Μάλιστα. Ένας σύγχρονος Άγιος που κοιμήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως ο Άγιος Σεραφείνος Σάρβο, ένας μεγάλος Άγιος, έτσι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Και ο Ευαγγελισμός. Είναι το περιοδικό μας που βγάζουμε κάθε δύο μήνες τώρα. Τώρα
το διακόψαμε για ένα χρόνο. Μάλιστα. Που είναι, ήταν το πρόγραμμα μέσα της λειτουργίας μας και ωραία κειμενάκια μέσα που για ωφέλεια πνευματική. Έτσι, ναι. Και βέβαια άφησα τελευταίο. Α, ναι. Ένα βιβλίο το οποίο αγγίζει και την ψυχή σας. Αγαπώ σαν καρδία. Είναι για τη μητέρα μου για τα 20 χρόνια. Μάλιστα. Ναι, και καταγράφω μέσα και ο Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κ. Βαρνάμπας, Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσου, που τον γνώρισε, ο ηγούμενος ο Εφρέν, αλλά και απλοί άνθρωποι που τη γνώρισαν. Αγράμματη γυναίκα, αλλά είχε πολύ πίστη. Και κινηθήκαμε, όχι επειδή είναι η μητέρα μου, να αναδείξουμε ότι υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν μαζί μας και αγωνίστηκαν πνευματικά και είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τώρα έχω μια έτσι άλλη σκέψη για μια άλλη γιαγιά, τη γιαγιά την Καλλιόπη, για τα 10 χρόνια του 23, και έχουμε και 10 άλλες μορφές στο Δάλι που οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους και γιαγιάδες και παππούδες την ανακαίνιση και την ανακαίνιση έτσι του Δαλιού. Μάλιστα. Διότι το Δάλι είναι δύο ακραία πράγματα. Πολύ ασωτεία και πολύ αγιότητα. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι όμως. Ναι. Και τους χαιρετάμε όλους. Ναι. Είμαστε υπερήφανοι για αυτούς. Είμαστε δαλίτες, αλίτες. Και κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής υπέφερε πάρα πολύ. Υπέφερε, ναι, είμαστε, ναι. Η Κωμόπολη. Τα ζήσαμε αυτά. Ναι. Αλλά και, όχι μόνο από τους βομβαρδισμούς, αλλά ναι. Και από τους ανθρώπους που κρατήθηκαν και εχμάλωτοι. Ναι, έχουμε 18-19 αγνοούμενους που βρήκαμε σιγά-σιγά, ναι. Μάλιστα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά τη γέννηση του Θεανθρώπου και θα ήθελα το νόημα και το μήνυμά σας, πατήρ Πρίεδρε. Να μπει ο Χριστός μέσα μας. Και όταν μπει ο Χριστός μέσα μας, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι. Αυτό που λέγει και ο Ντοστογεύσκη, πάρ' το Χριστό μέσα σου και κάνε ό,τι θες. Ό,τι θες, δηλαδή τι θα κάνει. Ένας που έχει το Χριστό και είναι Χριστοφόρος, φέρει το Χριστό μέσα του, τι θα κάνει. Θα συγχωρέσει, θα αγαπήσει, θα έχει κατανόηση. Θα έχει ανεκτικότητα και στο σύζυγο και στη σύζυγο και στα παιδιά και στους συναδέλφους. Και είναι σημαντικό να δίνουμε έτσι χαρά και αγάπη στους ανθρώπους όταν τους προσεγγίζουμε. Μάλιστα. Να μην είμαστε απότομοι. Εγώ φυσικά είμαι λίγο αντιαπότομος. Σας άλλαξε όμως όλη αυτή η Μας άλλαξε ο κορονοϊός. Και το έχετε πει. Πρεσβυτέρα, το μήνυμά σας ολοκληρώνοντας. Να έχω σε όλες τις δυσκολίες που περνάμε. Να έχουμε υπομονή, ηρεμία και... Πίστη και δύναμη. Πίστη και δύναμη, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο σήμερα που μοιραστήκατε μαζί μας... Ευχαριστούμε εμείς, ναι. ...το σημείο της ζωής σας. Να είστε καλά. Την ευχή σας, ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Να προσφέρετε με τον τρόπο... Ευχαριστούμε και εσείς να σας δίνει ο Θεός δύναμη και κουράγιο στο έργο που κάνετε εδώ πέρα. Ναι. Γιατί αναδεικνύετε πάρα πολλά ωραίες εκπομπές... που τις παρακολουθούμε. Με τιμά. Ναι. Και σας χαίρομαι διότι όταν θα έρθετε ετοιμάζεστε. Ετοιμάζεστε και σέβεστε και τον συνομιλητή σας, άρα γνωρίζετε από προηγουμένως και ετοιμάζεστε για τον συνομιλητή σας ποιος θα είναι απέναντι σε αυτό. Δείχνει και επαγγελματισμό αλλά και σεβασμό στον άνθρωπο που είναι δίπλα σας. Ναι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα. Να είστε πάντα ευλογημένος. Ναι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ο καλός συνάδελφος Πέτρος Κίτσος στη σκηνοθεσία σήμερα, μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους πίσω από τις κάμερες, προσπαθούμε καθημερινά να σας κρατάμε στην οροφιά, να σας ενημερώνουμε, να σας σεβόμαστε και να σας πληροφορούμε. Η εκπομπή σε επανάληψη λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το Ρυθμίο. 2 ώρες το πρωί, εμείς. Μην ξεχνάτε αύριο, 8 με 10, ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο πρώτο πρόγραμμα, στους 97,2 και στη συνέχεια άλλη μία ώρα τηλεόραση. Για χαρά.